Κύριε Βορύδη, κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τώρα, η Ευρώπη βρίσκεται προ του φάσματος να εκλεγεί στη Γαλλία ή Λεπέν. Είναι μια πολύ σοβαρή πιθανότητα, κύριε Υπουργέ. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Η οικονομία είναι ένα βασικό κριτήριο στην ψήφο και η Λεπέν πάτησε πάνω σε αυτό. Ένα σχόλιο σας για αυτή την εξέλιξη. Εντάξει, εγώ διαφωνώ με την πρόβλεψή σας. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ξανασυμβεί στη Γαλλία. Είχε περάσει κάποια στιγμή ο Λεπέν στον δεύτερο γύρο και νομίζω ότι λίγο πολύ εκεί. Το 17 ήτανε. Σωστά. Την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη δεν θυμάμαι αν ήταν την προηγούμενη. Την προηγούμενη ήταν η ίδια η Λεπέν. Ίδια, η Λεπέν ήταν, ναι. Και νομίζω ότι η συμπεριφορά εδώ του εκλογικού σώματος λίγο πολύ είναι αρκετά προβλέψιμη, δηλαδή γίνεται μια συσπήρωση, ας το πω, των άλλων πολιτικών δυνάμεων εναντίον της υποψηφιότητας Λεπέν. Νομίζω ότι ο Μακρόν εδώ μάλλον, ας το πω, καλά του βγαίνει, υπό την έννοια ότι φαίνεται ότι θα την επιτύχει αυτή τη συσπήρωση. Οι πρώτες δηλώσεις ούτως ή άλλως των άλλων υποψηφίων αυτό δείχνουν. Επομένως, εγώ σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι λίγο πολύ έτσι θα πάει το πράγμα. Όμως, κυρία Μαγκρέ, με παρατήρησή σας, κρατώ κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο των γαλλικών εκλογών. Ένα 23% των μεγάλων ψηφοφόρων ψήφισε τη Μαρίν Λεπέν. Και ένα 20%, κοντά 21% των μεγάλων ψηφοφόρων ψήφισε τον Μελανσόν, δηλαδή ουσιαστικά την άκρα αριστερά. Τα παραδοσιακά κόμματα. Δεν τον λες και άκρα αριστερά το Μελανσόν, κύριε Βορύδη. Αριστερά. Ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως ριζοσπαστική αριστερά. Λοιπόν, και ανήκει στην ομάδα των κομμάτων της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, δηλαδή, επομένως είναι αυτός ο ταυτωτικός λόγος. Δηλαδή, είναι, ας το πω, Ποντέμος, είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή η οικογένεια. Δεν είναι σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, να το πω διαφορετικά. Λοιπόν, η υποψήφια των σοσιαλιστών και δήμαρχων του Παρισίου, η Νταλκό, πήρε 1,7. 1,7. Η υποψήφια της παραδοσιακής, ας το πω, των Ρεπουμπλικάνων. Το ταπεινωτικό 4,8 πήρε αυτή. Πήρε το 4,8 η Πεκρές. Ένας ακόμα υποψήφιος, ο οποίος καταγράφεται, ας το πω, στον χώρο της εθνικής δεξιάς, ο Ζεμούρ, πήρε ένα 7%. Και αυτός είναι αυτός που έχει πει κιόλας ότι θα στηρίξει τη Λεπέν. Άρα, στην πραγματικότητα, τι βλέπουμε? Νομίζω ότι αυτό που είναι ενδιαφέρον πολύ στις γαλλικές εκλογές είναι ότι ο Μακρόν σε πολύ μεγάλο βαθμό αντιπροσωπεύει τις δυνάμεις της Ευρώπης, του Ατλαντισμού, ας το πω, της φιλελεύθερης δημοκρατίας και συσφυρώνει αυτόν τον κόσμο και δέχεται αυτό το πολιτικό σύστημα μια κριτική από την άκρα αριστερά και από την άκρα δεξιά, οι οποίες όμως πλέον συσφυρώνουν σημαντικά ακροατήρια. Ναι, αλλά όπως εύστοχα έλεγε ο Νίκος Χατζηνικολάου λίγο νωρίτερα, αυτή είναι πάνω από το 50% που περιγράφεται. Δηλαδή το άθροισμά τους είναι πλειοψηφικό στη Γαλλία. Είναι άνω του 55. Είναι πλειοψηφικό μακράν στη Γαλλία. Ναι, αν τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι. Ναι, ναι. Έτσι, πράγματι, με μαθηματικά, όχι με πολιτική πρόσθεση, με μαθηματική πρόσθεση. Αν τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι, αν αθροίσουμε, ας το πω, τα κριτικά ρεύματα σε ένα τσουβάλι, αλλά βέβαια οι κριτικές εδώ δεν είναι ταυτόσιμες, είναι αρκετά διαφορετικές και πηγαίνουν και σε πολύ διαφορετική κατεύθυνση. Και ο πρώτος γύρος έχει άλλη πολιτική συμπεριφορά από τον δεύτερο. Αληθές και αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά είναι ένα συγκλονιστικό πολιτικό γεγονός από μόνο του. Επομένως, θα έλεγα ότι η συζήτηση και το θέμα το οποίο θέτουν οι γαλλικές εκλογές και οφείλει να απασχολήσουν είναι ποια είναι τα εκλογικά σώματα, ποια είναι η πολιτική, ιδεολογική και κοινωνική όρημη τους οποίους συγκροτούνται αυτές οι δυνάμεις που δίνουν μια τέτοιου τύπου ενίσχυση. Ας το πω, σε πολιτικές δυνάμεις που είναι φορείς της αμφισβήτησης αυτού που κομίζει ο Μακρόν και που εν πάση περιπτώσει είναι αυτό το οποίο εμπολής, θα έλεγα, αποτελούσε την κοινωνική μας συμφωνία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι είναι εκείνο που πυροδοτεί αυτή την αμφισβήτηση?
Μία πρώτη απάντηση μπορεί να είναι, να είναι η οικονομία. Εγώ νομίζω ότι έχει μία σειρά από πολύπλοκες και πραγματικά περίπλοκες διαμορφώσεις. Θέλει κανείς να πάει βαθύτερα για να το δει αυτό. Ναι, προφανώς τα οικονομικά παίζουν ένα ρόλο. Υπάρχουν όμως σημαντικές ιδεολογικές παράμετροι. Από τη μια μεριά υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό η αδυναμία ενσωμάτωσης μεγάλων μεταναστευτικών στρωμάτων στη Γαλλία που έχουν πια δικαίωμα ψήφου και αισθάνονται ότι δεν συμμετέχουν στο πολιτικό γίγνεσθε, και αυτό έρχεται να το κομμάτι να το εκφράσει με πολύ έντονο και αποδομητικό θα λέγα τρόπο η αριστερά. Υπάρχει από την άλλη μεριά μια αντίδραση ιστορικών, εργατικών, λαϊκών στρωμάτων που αισθάνονται αντίθετα ότι οι Βρυξέλλες και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν τους καλύπτει και ζητούν πια την επιστροφή και την προστασία από το εθνικό κράτος. Άρα έχουμε την επιστροφή στην αναζήτηση ενός προστατευτικού ρόλου του εθνικού κράτους και αυτό διαμορφώνει έναν άλλο πολιτικό σχετισμό που εκφράζεται από τη Μαρί Λε Πεν. Και εν τέλει το μεγάλο στίχημα για όσους υπερασπιζόμαστε το εγχείρημα της Ευρώπης, την πεποίθηση ότι η ελεύθερη οικονομία μπορεί να φέρει αποτελέσματα τα οποία αναφορούν τις κοινωνικές πλειοψηφίες και το σύνολο του λαού, για όσους υπερασπιζόμαστε ότι αυτή η μορφή, αν θέλετε, και πολιτικής ενοποίησης μπορεί να αποτελέσει μια επαρκή απάντηση σε μεγάλα και δύσκολα προβλήματα στον κόσμο, όπως είναι αυτό που ζούμε παραδοσιακά τώρα, η ένταση που ζούμε στην περίπτωση της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η μεγάλη ανακατανομή δυνάμεων και πλούτου που γίνεται ευρύτερα στον πλανήτη, ότι η Ευρώπη αποτελεί μια επαρκή και πιστική απάντηση. Τώρα εδώ χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά προκειμένου, αν θέλετε, αυτό να είναι ένα μήνυμα που θα μεταδοθεί ευρύτερα. Πάντως, κύριε Βορύδη, τα δύο βασικά ζητήματα τα οποία οδήγησαν στο να θεριέψει αυτή η αντισυστημικότητα στις επιλογές των Γάλλων ψηφοφόρων είναι παρόντα και εδώ στην Ελλάδα. Το ένα είναι η ακρίβεια και το άλλο είναι το μεταναστευτικό. Και θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε για τις επικείμενες ελληνικές εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ότι μπορεί δηλαδή να αντιμετωπίσουμε και εδώ ανάλογα φαινόμενα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει μια πολύ σημαντική διαφορά από τη Γαλλία. Η Ελλάδα, και κυρίως στη σχέση της με την Ευρώπη. Η Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι χώρα η οποία δέχεται ενισχύσεις. Είναι recipient country που λέμε και δεν είναι donor, δεν είναι χώρα που δίνει ενισχύσεις. Η Γαλλία είναι το αντίστροφο. Η Γαλλία είναι χώρα που δίνει ενισχύσεις. Και αυτό αρχίζει και θέτει ερωτηματικά, διότι σου λέει και, δηλαδή να το πω πλευρά τώρα του Γάλλου πολίτη, ο Γάλλος πολίτης έρχεται και λέει μα και δίνουμε σε αυτό το εγχείρημα και υποτίθεται αυτό το εγχείρημα είναι για να μας πάει όλους καλύτερα. Εγώ δεν βλέπω πώς πήγα καλύτερα, αλλά βλέπω τα χρήματα που από τους φόρους μου μεταφέρονται προς την Ευρώπη, άρα γιατί να το συνεχίσω να το κάνω αυτό. Πέραν του ότι εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι μια, ας το πω, κοντόφθαλμη και πολύ μερική κριτική. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, αυτό ίσχυε και όταν είχαμε τη Χρυσή Αυγή στις ευρωεκλογές να παίρνει 9,28%, έτσι. Δηλαδή πάλι παίρναμε χρήματα, δεν δίναμε. Και εδώ όμως είχαμε μια τέτοια αντισυστημική ψήφο, πολύ έντονη. Πολύ. Οι εκλογές, σας θυμίζω. Και δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να την ξαναδούμε με μια άλλη μορφή, με άλλους εκπροσώπους. Δεν έχει αναλογία, κατά τη γνώμη μου, η περίοδος που ζούμε τώρα. Ναι, εντάξει. Επειδή εγώ έχω περάσει και τις δύο περίοδους πολιτικά, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχει καμία αναλογία. Και η βασική μη ύπαρξη αναλογίας είναι ότι πρέπει να σας θυμίσω ότι αυτά θεριέψανε την εποχή που ουσιαστικά έπρεπε να γίνει δημοσιονομική προσαρμογή και να κοπούν στο μισό οι συντάξεις και στο μισό οι μισθοί. Εδώ δεν κάνουμε αυτό τώρα. Εντάξει, δεν κάνουμε αυτό, αλλά έχουμε μια ακρίβεια που ροκανίζει πάρα πολύ το διαθέσιμο εισόδημα. Άρα έχουμε ένα παρανομαστή, όχι πολύ μακριά. Πολύ μακριά. Mm-hmm. Πολύ μακριά. Η μέρα με τη νύχτα. Αλλά όταν λέμε πολύ μακριά, πολύ μακριά. Και μην το εξισώνουμε, γιατί αυτό και οικονομικά δεν είναι σωστό. Mm-hmm. Δηλαδή, για να συνεννοηθούμε τι λέω τώρα, έτσι. Όταν κάποιος έπαιρνε 3.500 σύνταξη και του την πήγαμε στα 1.200 τότε, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει, δεν έχει σχέση τώρα με την αύξηση του τιμολογίου της ΔΕΗ στο σπίτι. Κάποιος που έπαιρνε πάντως 800 και γίνανε 600 και τώρα το ίδιο του συμβαίνει γιατί έχει χάσει αγοραστική δύναμη. Εσείς είπατε ένα παράδειγμα, εγώ σας λέω ένα πιο κοινό παράδειγμα. Ναι, το 800 πάλι 600 σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα και τώρα, επειδή ακριβώς η πολιτική της κυβέρνησης είναι στοχευμένη στη στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων,
η επίπτωση είναι πολύ μικρότερη. Υπάρχει μια επίπτωση, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη. Που λέτε εσείς, το 600-600 είναι μια πολύ 25% του εισοδήματος. Δεν υπάρχει αυτή η επίπτωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ, υπάρχει μια επίπτωση που ακριβώς η κυβέρνηση προσέχει και θα συνεχίσει να προσέχει, ώστε ειδικά στα ασθενέστερα στρώματα, αλλά και στα χαμηλότερα στρώματα της μεσαίας τάξης, εκεί οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι ακριβώς, γι' αυτό και υποστηρίζω πολύ αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, τα διαθέσιμα χρήματα που έχουμε από τον προπολογισμό πρέπει να πηγαίνουν στοχευμένα ακριβώς στη στήριξη των εισοδημάτων εκείνων, τα οποία πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια. Η ακρίβεια προφανώς είναι ένα πρόβλημα. Αν με ρωτάτε αν δημιουργεί μια ανάλογη κατάσταση στην Ελλάδα με το 2012, η απάντηση είναι όχι. Δεν δημιουργεί μια ανάλογη κατάσταση, γιατί δεν είναι ούτε τόσο μεγάλες επιπτώσεις, ούτε τόσο μεγάλη προσαρμογή. Αν με μου λέτε ότι είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, προφανώς είναι ένα μεγάλο επιστηματικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ξοδεύει χρήματα για να το κάνει αυτό η κυβέρνηση, θα συνεχίσει να ξοδεύει χρήματα. Ο Πρωθυπουργός προφανώς περιμένει μέχρι τα μέσα Μαΐου τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι θα πορευτούμε και σε εθνικό επίπεδο να δούμε ποια πρόσθετα μέτρα θα χρειαστούν. Αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι σωστά πρέπει να γίνεται κάθε φορά σαφές, αν θέλετε, σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα, σε όλες τις κοινωνικές διαστρωματώσεις, σε όλα τα διαφορετικά εισοδήματα, το ποια είναι η προστιθέμενη αξία και από την ευρωπαϊκή πολιτική και από την πολιτική, αν θέλετε, της των ευρύτερων οικονομικών διεθνών συνεργασιών. Πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 5 λεπτά για ένα-2 τελευταία ερωτήματα. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε πάλι στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη, για ένα-2 τελευταία ερωτήματα. Τώρα, εγώ κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω. Ο Κασιδιάρης είναι υπερδραστήριο στο τελευταίο χρονικό διάστημα, παλιότερα και με ομιλίες, τώρα με αναρτήσεις. Κατήγγειλε και τον ναζισμό, μάλιστα, με αφορμή το μαχαιτή του Αζόφ. Θα κατέβει στις εκλογές, μπορεί να κατέβει, γιατί μαθαίνω ότι αναζητάτε κάποιο τρόπο να το αποτρέψετε αυτό. Κοιτάξτε, η ρύθμιση η οποία έχει έλθει και έχει ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο, με την πρόταση, την πρώτη δηλαδή του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι ότι η καταδικασμένη για εγκληματική οργάνωση, να το πω άλλος, τα κόμματα τα οποία έχουν στην στα διοικητικά συμβούλια ή στον Προεδρείο τους ανθρώπους που είναι καταδικασμένοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αυτά τα κόμματα δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές. Τα φυσικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορεί να το περιορίσει, έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα και ακόμα και αν είναι καταδικασμένοι, εφόσον δεν έχει καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη τους, με βάση το Σύνταγμά μας, δεν μπορεί να υπάρξει περιορισμός και αποστέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Άρα στην πραγματικότητα ο περιορισμός τίθεται στα κόμματα και κάτω από προϋποθέσεις, δηλαδή υπό ποια προϋπόθεση, υπό την προϋπόθεση της διοικητικής του συγκρότησης. Αυτό είναι η διάταξη που ήρθε. Άρα δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει, να καταλάβουμε. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Τώρα, ας σας άκουσα και στους Δελφούς να λέτε για μπόνους στο δημόσιο με στοχοθεσία. Θέλω να σας ρωτήσω με τι ισοδυναμεί αυτό το μπόνους, θα είναι ένας μισθός δηλαδή, και ποιος θα κάνει την αξιολόγηση. Γιατί όλες οι προσπάθειες αξιολόγησης κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουν αβαγίσει. Έχετε πολύ δίκιο στην δεύτερη παρατήρησή σας και το ερώτημα είναι για ποιο λόγο. Εμείς αυτή τη στιγμή θα φέρουμε ένα νέο σύστημα αξιολόγησης. Το σύστημα αξιολόγησης θα φέρουμε είναι αυτό το οποίο εφαρμόζεται σήμερα σε όλες τις μεγάλες εταιρείες στον κόσμο. Θα σας έλεγα είναι ό,τι πιο σύγχρονο και προχωρημένο υπάρχει. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Είναι μια πολύ σημαντική μετακίνηση από τη βαθμολόγηση στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων. Είναι μια πολύ μεγάλη μετακίνηση, η οποία έχει γίνει ουσιαστικά στον εταιρικό κόσμο όλο αυτό το χρονικό διάστημα και το οποίο θα εφαρμόσουμε στο ελληνικό δημόσιο. Στο θέμα της στοχοθεσίας, υπάρχει επίσης μια δεύτερη πολύ μεγάλη μετακίνηση. Η μετακίνηση που κάνουμε είναι ότι ουσιαστικά αξιολογούμε τον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας, άρα τον προϊστάμενο του τμήματος, τον προϊστάμενο της διεύθυνσης, τον προϊστάμενο της γενικής διεύθυνσης. Εκεί μάλιστα, τμήμα της αξιολόγησής του είναι, μάλιστα σημαντικό τμήμα είναι το 50% της αξιολόγησής του, είναι η επίτευξη των στόχων της οργανικής μονάδας στην οποία αδικεί. Ας έλεγα ότι υπάρχει εδώ μια μετακίνηση στη σκέψη μας και νομίζω ότι μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε από τον χρόνο αυτό,
από την επιμονή σε ένα βαθμολογικό σύστημα το οποίο δεν μας έχει δώσει τίποτε του κάθε υπαλλήλου, στην πραγματικότητα μετακινούμε το βάρος προς τον προϊστάμενο και στην επίτευξη των στόχων. Την ευθύνη της επίτευξης την έχει ο προϊστάμενος. Και το μπόνους πόσο θα είναι, κύριε Υπουργέ? Το μπόνους είναι 7,5 εκατομμύρια. Αυτό το πιλωτικό το οποίο θα νομοθετήσουμε τώρα, μέσα στο Μάιο, είναι 7,5 εκατομμύρια τα οποία παίρνουμε από το Ταμείο και άλλα 12,5 εκατομμύρια τα οποία βάζουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μας κάνουν 20 εκατομμύρια και αυτά θα αφορούν περίπου 6.000 υπαλλήλους, οι οποίοι όμως θα εργάζονται για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου. Τι είναι εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει? Το Ταμείο στην πραγματικότητα έχει περίπου 30 δις ένα ποσό σε δάνεια και σε επιχορηγήσεις, ενισχύσεις, τα οποία πρέπει να απορροφηθούν από τη χώρα μας. Έχει έναν ευρωπαϊκό κανονισμό που είναι αρκετά αυστηρός στην τυπικότητα της διαδικασίας του και στοχεύει η αυστηρότητα αυτή του κανονισμού στο να διασφαλίσει ότι τα χρήματα θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε και με τον σωστό τρόπο. Έχει επίσης μια δεύτερη δυσκολία, μια δεύτερη πρόκληση. Έχει ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Για να γίνουν όλα αυτά, λοιπόν, η δημόσια διοίκηση πρέπει να λειτουργήσει και πρέπει να λειτουργήσει σε, ας το πω, αυξημένους ρυθμούς σε σχέση με αυτό το οποίο συνήθως κάνει. Να ξέρουμε ότι πάνω σε αυτά ήδη τρέχει το καινούριο ΕΣΠΑ και ειδικά για το Υπουργείο Εσωτερικών τρέχει και το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Άρα εδώ υπάρχουν πολλά χρήματα, τα οποία όμως πρέπει να κινηθούν με μεγάλες ταχύτητες. Θα μπουν λοιπόν άλλα συνολικά 20 εκατομμύρια και καταρχήν σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα θα δοθούν με βάση σε 6.000 υπαλλήλους που θα έχουν επιτύχει τους στόχους τους, που οι στόχοι τους είναι συνδεμένοι με την εκπλήρωση ουσιαστικά των στόχων του Ταμείου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.